Ethmen, τα σογενάντε Ethmen. Είναι στα γερμανικά. Πρέπει να σας πω ότι οι συζητήσεις τις οποίες κάναμε βασίζονται σε ένα λεγόμενο Ethmemoir, μια βοήθεια ή μια υποστήριξη. Δηλαδή, είναι, βασιστήκαμε στην πρόταση της 20ης Φεβρουαρίου. Στις 20 Φεβρουαρίου η ελληνική κυβέρνηση απεδέχθη μια σειρά από υποχρεώσεις. Ακολούθως υπήρξε μια σειρά από συζητήσεις και μετά οι τρεις θεσμικοί φορείς πήραν μια θέση την οποία παρουσίασαν και αυτό είναι εκείνο το θέμα πάνω το οποίο συζητήσαμε, είναι τα μέτρα τα οποία συζητήσαμε και από αυτού είχαμε πει οι Έλληνες θα πρέπει να πάρουν θέση και ή θα πρέπει να υλοποιήσουν αυτές τις θέσεις ή να δώσουν εναλλακτικά μέτρα. Αυτή ήταν μια θέση η οποία ουσιαστικά έκανε πολλά βήματα μπροστά και έδωσε στην Ελλάδα μια δυνατότητα να ανταποκριθεί. Σήμερα υπάρχει μια σειρά από ελληνικές προτάσεις. Το ακούσατε αυτό και οι τρεις θεσμικοί φορείς είπανε ναι, είναι ένα σημείο εκκινήσεως. Είναι όμως ένα σημείο εκκινήσεως για συζητήσεις οι οποίες θα πρέπει να αρχίσουν τώρα. Η ελληνική κυβέρνηση είπε ναι, ευχαρίστως, το ίδιο και οι τρεις θεσμικοί φορείς. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά, γιατί ο πρόεδρος του Eurogroup είπε ότι ο στόχος του είναι Τετάρτη βράδυ να έχουμε Eurogroup, ένα Eurogroup το οποίο πραγματικά να μπορέσει να φτάσει σε τελικά αποτελέσματα τα οποία και να ανακοινώσει. Αυτή είναι μια διαδικασία την οποία αποδεχθήκαμε. Έτσι θα μπορέσουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή να έχουμε σύνοδο κορυφής φυσιολογική, να έχουμε ένα αποτέλεσμα, να έχουμε τις θέσεις των τριών θεσμών και να έχουμε και τη θέση τη σύμφωνη της Ελλάδος εν προκειμένου. Όλοι οι συμμετέχοντες εν προκειμένου και εγώ είπαμε ότι θέλουμε πραγματικά η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Αυτό το οποίο παρουσίασε η Ελλάδα είναι μία πρόοδος. Αλλά έγινε σαφές κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ότι είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν ακόμα, ότι ο χρόνος πιέζει, θα πρέπει να δουλέψουμε με ένα πολύ συνεκτικό τρόπο. Όλα αυτά είναι αυτά τα οποία μπορώ να σας πω, ούτε παραπάνω ούτε λιγότερο. Δεν ξέρω αν